Καλωσορίζουμε τον κύριο Διαμαντή Κολυδάκη. Είναι ειδικό καρδιολόγο, διδάκτορ στην ιατρική Ιωνίνων. Καλώς ήρθατε, αλλά ασχολείστε και με τον αθλητισμό. Βεβαίως. Συμφωνείτε με αυτά που είπα? Συμφωνώ και επαυξάνω. Mm-hmm. Και πόσο μάλλον ότι πλήττεται καθημερινό ο αθλητισμός από διάφορους παράγοντες, εκτός από τη βία στα γήπεδα, κάτι το οποίο το βλέπουμε κάθε φορά και μας κάνει όλους πάρα πολύ δυστυχισμένους. Υπάρχουν και άλλα κρούσματα τα οποία αφορούν την υγεία άμεσα και έμεσα, και ένα από αυτά είναι και το φαινόμενο ντόπινγκ. Και γι' αυτό θα συζητήσουμε, βέβαια, και όχι μόνο, επειδή σήμερα διοργανώνεται έτσι μια ημερίδα για γονείς, για παιδιά και για όσους θέλουν να ασχοληθούν, τους νέους ανθρώπους. Κύριο πρόσωπο όμως και έτσι καλεσμένος για να μιλήσει σήμερα το απόγευμα είναι και ο Αντώνης Τσαπατάκης, ο Παραολυμπιονικής Κολυμπήσης, που θα είναι μαζί σας και είναι και στη δική μας παρέα, βέβαια. Τον έχουμε μπορεί. Όταν είμαστε έτοιμοι θα συνδεθούμε. Ανάτος. Λοιπόν, καλημέρα από το στούντιο. Αντώνη, χαιρόμαστε που σε έχουμε κοντά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Στο Ποσειδόνιο βρίσκεσαι για τις προπονήσεις με την Ελένη Καμπάκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και τον πετύχαμε μόλις έχει ολοκληρώσει την προπόνησή του. Τι σημαίνει τώρα αυτός ο χώρος για εσένα, Αντώνη, και τι σημαίνει η κολύμβηση? Για μένα η κολύμβηση έχει μπει στη ζωή μου από την ηλικία των 5 χρόνων και είναι για μένα το φάρμακο για άλλα. Είναι η πανάκιος λύση μου. Έχω διορθώσει πολλά προβλήματα στη ζωή μου εξαιτίας της πισίνας. Επομένως, σήμερα το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος στην Εθνική Αμήνη στη Θεσσαλονίκη, θα μιλήσουμε, κυρίως εγώ θα μιλήσω για τα ωφέλη του αθλητισμού στα άτομα με αναπηρία. Και ο κύριος ιατρός Διαμαντής Κολυδάκης θα μιλήσει κυρίως για την υγεία στον αθλητισμό και, έτσι πιο επιστημονικά θα τα πει. Εγώ θα μιλήσω λίγο από προσωπικής πείρας. Αντώνη, και τι προσωπική πείρα τώρα, ναι, εδώ πέρα? Αποτελείς για όλους ένα παράδειγμα αγωνιστή, μαχητή, ενός ανθρώπου με στοχοπροσήλωση, με επιμονή και πολλή υπομονή. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία που τα κουβαλάς και ουσιαστικά καθορίζουν την προσωπικότητά σου πλέον και έχουν γίνει και στοιχεία, λαμπρά παραδείγματα για όλους εμάς. Για να μπορέσω εγώ να γίνω μαχητής και πολεμιστής της ζωής, συντέλεσαν κάποιες καταστάσεις. Όλες αυτές οι καταστάσεις πάντα από πίσω έκρυβαν την πισίνα. Γιατί, όπως σας είπα, εξαιτίας της πισίνας και των διακρίσεων μου, έμαθα να παλεύω τα προβλήματά μου και με κάναν αυτό που είμαι. Με έκανε η πισίνα αυτό που είμαι. Ο αθλητισμός με έκανε αυτό που είμαι. Σήμερα θα πρεσβεύσω τον αθλητισμό για να δείξω κάτι το οποίο δεν υπάρχει στα ιατρικά δεδομένα. Κάτι για το οποίο δεν μπορεί να μιλήσει ένας γιατρός, ένας επιστήμονας, μόνο ένας ο οποίος μπορεί να το ζήσει πραγματικά. Εμείς σε γνωρίζαμε σε όλες τα 18 σου χρόνια, ναι, έτσι. Ναι, ναι, εντάξει, η ζωή μου άλλαξε έπειτα το ατύχημα, αλλά για να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, πάλι έπαιξε ρόλο η πισίνα. Γιατί αυτό που θα πω, όπως είπε σήμερα, όπως είπα, θα μιλήσω για τα ωφέλη του αθλητισμού στα άτομα αναπηρία. Γιατί εγώ, για να μπορέσω να ξανασταθώ στα πόδια μου μετά το ατύχημα, έπρεπε να κάνω κάποιες θεραπείες, κάποιες κινήσεις, οι οποίες θα ξαναφέρουν το σώμα μου στην φυσιολογική κατάσταση. Και η λύση για να συμβεί αυτό, η μόνη οδός για να συμβεί αυτό, ήταν η κολύμβηση. Αντώνη, να συνεχίσω και να ξαναξεκινήσω να κολυμπάω. Συγγνώμη, ναι, είναι και επιστροφή. Σε γνωρίσαμε εδώ στο στούντιο πριν από κάποια χρόνια, όταν είχες έρθει και μας παρουσίασες το βιβλίο σου. Και χαρήκαμε πάρα πολύ και μας είχες πει τότε ότι καταλυτικό σημείο, έτσι, το σημείο αυτό το καταλυτικό ήταν όταν βγήκες από το νοσοκομείο μετά το τροχείο, πέρασες από το κολυμβητήριο στα Χανιά, εκεί που συνήθιζες να πηγαίνεις και είπες ότι εγώ θέλω να ξαναμπω εδώ μέσα. Και τα κατάφερες. Ακριβώς, και αυτό έκανα. Γιατί το ήθελα. Στη ζωή αυτό είναι σημαντικό. Είναι να παλεύουμε και να πιστεύουμε για τα θέλω μας, αλλά κυρίως να το θέλουμε αυτό που θέλουμε. Κύριε Κολυδάκη, αυτό τελικά είναι που αποδεικνύεται, αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι ο αθλητισμός, πέρα από όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει η σωματική άσκηση, χαλιβδώνει και το πνεύμα, χαλιβδώνει τη θέληση του ανθρώπου,
Είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, δίνει στοχοπροσήλωση. Και η στοχοπροσήλωση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για να πορευτεί ένας άνθρωπος στη ζωή. Έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι και την επιστημονική κοινότητα των γιατρών βρίσκει σύμφωνη αυτή η θεωρία, αυτό το αξίωμα. Κύριε Ερβανιτίδη, μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη που χρησιμοποιείτε, η στοχοπροσήλωση, και θα τη χρησιμοποιώ και εγώ από εδώ και πέρα, για να είμαι ειλικρινής, θα την κλέψω. Να είστε καλά, δεν είναι δική μου. Εντάξει, εσείς όμως χρησιμοποιείτε. Και ο κύριος Τσαπατάκης, πραγματικά ο Αντώνης, που αποτελεί ένα παράδειγμα υγιούς στοχοπροσήλωσης, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι αυτό τελικά οδηγεί σε μια καλή υγεία. Και βλέπουμε ότι και δίνει και το έναυσμα και το ιδανικό προς τους υπόλοιπους αθλουμένους και αθλητές. Δηλαδή και η περίπτωσή του, που όλα τα νέα παιδιά, οι οποίοι βλέπουν έναν άνθρωπο που με πείσμα και δύναμη διεκδικεί τα θέλω του και τα πετυχαίνει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Και όχι μόνο, και σε υπόλοιπες καταστάσεις έρχεται σε αντιδιαστολή με ένα γρήγορο, με μια εμπορευματοποίηση της υγείας η οποία υπάρχει και μια εμπορευματοποίηση του αθλητισμού που χρησιμοποιεί την υγεία ουσιαστικά, δηλαδή χρησιμοποιεί τα φάρμακα, τις ουσίες για να μπορέσει να πετύχει κάποιους στόχους του πιο γρήγορα, αλλά τελικά με δραματικές επιπτώσεις στην υγεία. Γι' αυτό επιλέξατε τον Αντώνη Τσαπατάκη για σήμερα. Βέβαια έχει και άλλους εκλεκτούς καλεσμένους στη μερίδα, θα τα πούμε αργότερα. Αλλά τι σας συνέδεσε εσάς, κύριε Γκολιδάκη, με τον Αντώνη? Εμένα αυτό που με συνδέει, γιατί τον έχω παρακολουθήσει στην πορεία του, είναι η δυνατή του θέληση και η υγεία που βγάζει στα λόγια και στις πράξεις του. Αυτό. Αντώνη, τώρα για να συνδέσουμε και το θέμα της δικής σου περίπτωσης με τη χρήση αναβολικών από τους νέους για να πετύχουν έναν στόχο που δεν έχει αγνά κίνητρα. Και ο στόχος είναι απλά να φαίνονται δυνατοί, να δείχνουν δυνατοί, να δείχνουν πρωταθλητές και μαχητές, ενώ στην ουσία δεν κατακτάται αυτός ο στόχος. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι από τίποτα. Υγιές υπόβαθρο. Άμα μέσα σου... Λοιπόν, για να το συνδέσουμε λίγο. Άμα μέσα εσύ, σου δεν όταν τίποτα... πέρασες αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που σε σημάδεψε, που στιγμάτισε τη ζωή σου από τότε και μετά... Μπήκες στον πειρασμό ή σε πλησίασαν κάποιοι να σου προτείνουν τη χρήση αναβολικών προκειμένου εντός εισαγωγικών να επανέλθει το σώμα σου και η κράση σου στα πρώα ατυχήματος επίπεδα? Και φυσικά και όχι, γιατί σαν χαρακτήρας και σαν άνθρωπος δεν έχω στη ζωή μου, έχω προχωρήσει στη ζωή μου, γιατί αποτελούμε από ανθρώπους αληθινούς, οι οποίοι έχουν μάθει και αυτοί να μάχονται με τα δικά τους όπλα και όχι με αθέμητα όπλα, θέλω να το πούμε, αθέμητους τρόπους για να κατακτήσουν τους σκοπούς τους. Επομένως, επειδή έχω μάθει να επιλέγω τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου και έχω και ανθρώπους δίπλα μου οι οποίοι είναι πραγματικοί άνθρωποι και όχι άνθρωποι με ψεύτικα συναισθήματα και ψεύτικη δύναμη, δεν μου έχει γίνει ποτέ κάποια διαπρόταση και αν θέλετε να το πούμε ότι τις καταστάσεις ίσως τις προκαλούμε εμείς. Επομένως, αν εγώ ήμουν ένας χαρακτήρας ο οποίος λειτουργούσε με παράνομα μέσα και οτιδήποτε άλλο αθέμητο, τότε θα είχα και αυτούς τους ανθρώπους δίπλα μου. Επομένως, δεν μου έγινε ποτέ κάποια πρόταση, γιατί δεν είμαι και εγώ τέτοιος άνθρωπος. Ο κύριος Διαμαντής Κολιδάκης, που εκτός από την σχέση που μας συνδέει σήμερα την επαγγελματική, έχουμε μια φιλική σχέση και γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος και γι' αυτό με επέλεξε να μιλήσω σήμερα στο συνέδριο αυτό, για να μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι μόνο αληθινό και πώς η αλήθεια μπορεί να είναι δυνατότερη από το ψέμα. Το ψέμα είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς ρευστό και ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσει το κάστρο του ψέματος. Σήμερα με την αλήθεια θα δείξουμε ότι μπορεί να νικήσεις. Μπορεί να αργήσει κάποιες φορές, να αργεί η αλήθεια να λάμψει και να νικάει, αλλά θα νικήσει. Πάντως, Αντώνη, είχαμε αφήσει με πολλά μετάλλια την τελευταία φορά. Ρεκόρ, πανευρωπαϊκά, πανελλαδικά. Ελένη, πες μας λίγο εσύ που το ζεις από κοντά, γιατί πρώτη φορά πήγαμε, η αλήθεια είναι. Η ΕΡΤΡΙΑ πήγε εκεί να τον βρει στις προπονήσεις. Συνήθως τα λέγαμε έτσι εδώ. Να μας πεις πώς σου φάνηκε, πόσο επιμονή και πείσμα έχει. Εσύ το ζεις τώρα και από κοντά, γι' αυτό ρωτάμε. Εγώ απλά θέλω να ρωτήσω τον Αντώνη,
αρκεί τελικά μόνο η θέληση για τα άτομα με αναπηρία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό? Γιατί εδώ, ας πούμε, στο Ποσειδόνιο υπάρχει ειδικό χώρο, υπάρχει ράμπο που περνάνε, έτσι. Μπορεί να περάσει κάποιος με το καροτσάκι του. Σε άλλα κολυμπητήρια υπάρχουν υποδομές, βοηθάει δηλαδή ο τρόπος που κινούμαστε στην καθημερινότητά μας, βοηθάει τα άτομα με αναπηρία να ακολουθήσουν και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους? Κοιτάξτε, και να επιμείνουν σε κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές να ξέρετε ότι δεν είναι αν βοηθάει κάτι, και προφανώς εννοείται υποδομές, αν υπάρχουν υποδομές για να μπορεί ένα άτομο αναπηρία να αθλείται. Αυτοί που πρέπει να βοηθάμε είμαστε μόνο εμείς. Γιατί ένα κτίριο και μια κατάσταση η οποία μπορεί να μην έχει τις υποδομές για να φιλοξενήσει ένα άτομο αναπηρία, δεν μπορεί λόγω των κονδυλίων που έχει να ανταπεξέλθει σε αυτά τα κόστη. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά άμα θέλουμε να τα καταφέρουμε και να βοηθήσουμε τα άτομα αναπηρία να επανενταχθούν στην κοινωνία, μόνο εμείς μπορούμε. Έτσι. Μπορούμε εμείς να μαζέψουμε, ας πούμε, να γίνει κάποια συνεισφορά από διάφορα άτομα μεγάλης υπερφαινειακής κατάστασης και να φτιαχτεί μια ράμπα που δεν είναι, φαντάζεστε, κάτι ιδιαίτερα κοστοβόρο. Αντώνη, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά θα διαφωνήσω. Πρέπει να θέλουμε να βοηθήσουμε. Αντώνη, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά θα διαφωνήσω. Από την πολιτεία ξεκινάνε όλα. Και ξέρεις γιατί θα διαφωνήσω. Από την πολιτεία ξεκινάνε όλα. Εμείς όλοι πρέπει να διατρανώσουμε, και εσείς βέβαια που είστε μπροστά, ενώ με το παράδειγμα ζωής που διδάσκεται σε όλους μας. Να διατρανώσουμε όλη τη φωνή μας, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για να φωνάζουμε. Εμείς όλοι, η κοινωνία. Εμείς είμαστε, και να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Η πολιτεία όμως είναι υπεύθυνη να μεριμνά. Διοίκηση. Και να ανταποδίδει. Ναι, αλλά εσύ την πολιτεία τη βγάζεις. Και να ανταποδίδει στους πολίτες όσα αναλογούν στους πολίτες. Κάθε κυβέρνηση αντανακλάει το πρόσωπο του πολίτη. Επομένως, εσύ τους βγάζεις και εσύ είσαι υπεύθυνος για αυτούς. Κατάλαβες. Άρα αυτό που μου λες δεν έχει βάση, γιατί εγώ ψηφίζω για να τους βγάλω. Άρα... Σαν κέρδισες ακόμη έναν αγώνα. Έτσι, Αντώνη. Ακριβώς. Έχει να κάνει... Έστρεψες το σώμα. Ακριβώς. Γιατί μέσα, όπως είπαμε, από τους αγώνες μου και τις διακρίσεις μου, μπόρεσα να στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό και να δει το πρόβλημά μου, να δει ότι ένας παραολυμπιονίκης είχε αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Και ό,τι πάλευα να κάνω 10 χρόνια τώρα, το έλυσε ο Πρωθυπουργός και ήταν μια δικαίωση για μένα όλον αυτόν τον χρόνο, που δεν ήταν κάτι δύσκολο να συμβεί, αλλά τελικά έγινε. Μετά από 10 χρόνια αυτό, και μέσα από πολλούς αγώνες. Ζεις γι' αυτό, γιατί μας έλεγες στους αγώνες σου μετά το τροχαίο που αποσύρθηκες και ήθελες να ξαναεπιστρέψεις, γιατί εκείνη η ψυχή σου πέρα από την κολύμβηση. Στη Θεσσαλονίκη γι' αυτό είσαι εδώ, επειδή επέστρεψες και στο σώμα, το αστυνομικό σώμα, και για τις προπονήσεις. Στη Θεσσαλονίκη ήρθα πριν 4 χρόνια να ξεκινήσω να κάνω προπονήσεις, διότι οι εγκαταστάσεις στα Χανιά ήταν υπολειτουργούσαν τότε και υπήρχαν εδώ πέρα πολύ καλύτερες συνθήκες προπόνησης, και επομένως επέλεξα τη Θεσσαλονίκη να έρθω με διάφορες χορηγίες, και γιατί χρειαζόταν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό για να μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω στη μετακόμισή μου στη Θεσσαλονίκη και στο να μπορέσω να ζω. Με βοηθήσαν κάποιοι άνθρωποι και κάθε χρόνο όλο έρχονται και περισσότεροι χορηγοί, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Λοιπόν, είμαστε... Για να μιλάς βοηθάνε να ανταπεξέλθω τα κόστη αυτής της ζωής. Ναι, βέβαια. Μία έτσι ερώτηση, γιατί συζητούσαμε και με τον κύριο Κουλιδάκη για όλα αυτά. Για μας, έτσι, γιατί νομίζω ότι συμβάλαμε κι εμείς στο ελάχιστο. Όχι, είμαστε χαρούμενοι, ναι, που μας είχες παρουσιάσει τότε και το βιβλίο. Γνωρίζουμε την ευαισθητοποίηση στα παιδιά, γιατί συζητούσαμε και με τον κύριο Κολυδάκη για αυτή την πορεία. Πολύ ωραία εκδήλωση σήμερα το απόγευμα. Έχουν ανάγκη παιδιά με αναπηρίες που κινούνται και σε αμαξίδια, μικρά παιδιά. Να πας εσύ να τους μιλήσεις, να είσαι εκεί δίπλα τους και να τους πεις τολμήστε. Και βέβαια το κάνω, και δεν ξεχωρίζω τα παιδιά που είναι σε καροτσάκι ή τα παιδιά που δεν είναι σε καροτσάκι. Δεν υπάρχει διαφορά, και αυτό πρεσβεύω όλο αυτό το καιρό με τις κινήσεις μου. Να δείχνω ότι υπάρχει ισότητα. Δεν έχει σημασία αν μετακινούμαστε με καροτσάκι ή με μπαστούνάκι ή οτιδήποτε άλλη αναπηρία μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι, ζούμε όλοι για τη μέρα, Αντώνη μου. Ζούμε όλοι για τη μέρα που όλοι οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα θα περπατάνε γύρω μας. Και δεν θα τους βλέπουμε, γιατί θα είναι τόσο καλά ενταγμένοι, με τόσο καλές εγκαταστάσεις, υποδομές και οργάνωση, που θα είναι απαρατήρητοι.
Πάντως, να ρωτήσουμε λίγο και τον κύριο Κολυδάκη. Όλα είναι στο μυαλό μας, ξεκινάνε. Βέβαια, βέβαια. Να ρωτήσουμε λίγο και τον κύριο Κολυδάκη, καθώς είναι και ο συνδετικός κρίκος για τη σημερινή εκδήλωση. Εσείς από τη δική σας πλευρά που ασχολείστε με τον αθλητισμό και τους νέους, πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά που λέει ο Αντώνης, να τα ακούν τα μικρά παιδιά, να μην τα παρατάνε, να συνεχίζουν? Είναι πάρα πολύ σημαντικά και ουσιαστικά είναι το πιο σημαντικό το οποίο μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός, γιατί όλοι δεν μπορούν να γίνουν πρωταθλητές. Μπορεί να έχει φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο ο Αντώνης ο Τσαπατάκης, και όχι μόνο από το μεγαλείο ψυχής του, αλλά και σε αθλητικό επίπεδο. Αλλά όλοι δεν μπορούν να γίνουν πρωταθλητές. Από εκεί και πέρα όμως όλοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές ψυχής. Το θέμα είναι ό,τι κάνουμε να το κάνουμε το σωστό τρόπο. Και η μερίδα αυτή που κάνουμε το απόγευμα, και την διοργανώνει ο Σύλλογος Πηγή Παιδείας με εμένα και τους υπόλοιπους ομιλητές. Ουσιαστικά όλο το πάνελ που θα μιλήσει θα είναι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν, θα είναι ένας άνθρωπος από το φάρο του κόσμου για να μας πει τι γίνεται και γίνεται και εκεί πολύ μεγάλη δουλειά. Είναι δηλαδή η κοινωνική συνεισφορά μέσα του αθλητισμού και της υγείας, είναι κάτι υγιές και αυτό. Θα είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια η οποία θα μας μιλήσει και αυτή για την ενσυναίσθηση ουσιαστικά στον αθλητισμό. Θα είναι ο φίλος μου Σάξος Σωτηράκης, ο οποίος είναι πρόεδρος των οθελοντών Πηλέας Χορτιάτη, οι οποίοι είναι άνθρωποι που πηγαίνουν κατευθείαν μπροστά στα δύσκολα και τους χρειαζόμαστε όλοι, πολλές φορές πιο γρήγορα από την πολιτεία. Εγώ να πω μόνο κάτι, αν μου επιτρέπετε, κυρία Πιμενίδη και κύριε Βανιτίδη, για κάτι που είπαμε πριν. Βλέπω ότι υπάρχει μια τάση, και ευτυχώς γι' αυτό, υπάρχει μια κατάσταση που προωθεί το... Όλες οι διευκολύνσεις για τους ανθρώπους με αναπηρία, βέβαια, ακόμα έχουν πολλά πράγματα να γίνουν. Αλλά έχει ευαισθητοποιηθεί και η πολιτεία ως ένα βαθμό, βέβαια, και πολύ περισσότερο ο κόσμος. Και πρέπει να πιέζουμε και εμείς την καθημερινότητά μας γι' αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το καυτό κοινωνικό ζήτημα των αναβολικών, που δεν έχει να κάνει μόνο με τον πρωταθλητισμό, ούτε μόνο με τους επαγγελματίες αθλητές, αλλά και με τη νέα γενιά και με τα παιδιά μας. Και πώς μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι. Παρασυρώμενα όλα αυτά τα παιδιά από κάποιους καλοθελητές. Να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη για την κουβέντα που είχαμε και να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι, γιατί ενδεχομένως κατ' ελάχιστον να συμβάλαμε και εμείς στην έκκληση που είχες απευθύνει πριν από 2 χρόνια εδώ από την εκπομπή μας σχετικά με την επανένταξή σου στο αστυνομικό σώμα. Είχες κάνει τότε έκκληση. Είχες κάνει έκκληση για την αδικία χρόνια που είχες υποστεί. Το κυνηγήσαμε και εμείς αρκετά, οφείλουμε να σου πούμε, και πιέσαμε όσο μπορούσαμε από τη θέση που βρισκόμαστε. Κατ' ελάχιστον νομίζω ότι εντάξει, κάναμε και εμείς ό,τι μπορέσαμε έτσι το καθήκον μας για να σε βοηθήσουμε. Το κυριότερο είναι ότι ακούστηκε η φωνή σου πάντως και έτσι πρέπει να γίνει. Όπου τη βοήθειά μου. Με βοηθήσαν όλοι οι άνθρωποι, αλλά κυρίως κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι αυτό το πρόβλημα το έφτιαξα καθαρά εγώ. Το έφτιαξα καθαρά εγώ με το να στήσω την προσωπικότητά μου σε ένα βήμα, έτσι ώστε να μπορέσω να έχω λόγο άμεσο και ένα βήμα το οποίο μπορούν να το δει οποιοδήποτε. Για να μπορέσω εγώ να απευθυνθώ σε ολόκληρο πρωθυπουργό, έγινα πρωταθλητής. Αλλά αυτό που ήταν σίγουρα στενάχωρο θα πει ότι έπρεπε να γίνεις πρωταθλητής για να λύσεις ένα πρόβλημα ζωής. Έτσι. Θεωρώ όμως με τη συμβολή μου και εγώ δεν έφτιαξα μόνο τη δικιά μου επαγγελματική κατάσταση. Εξαιτίας εμένα, εξαιτίας της αλλαγής αυτής του νόμου που έγινε μέσω του Πρωθυπουργού, φτιάχτηκε η ζωή και άλλων 12 ανθρώπων. Καταλάβατε πόσο σημαντικό είναι. Αυτό ακριβώς που περίμεναν μαζί σου, Αντώνη. Να γίνεις αυτό που θες εσύ, αλλά να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους. Εσύ έσπασες τα ρεκόρ και παρέστησες και τους άλλους. Τι σημαντικότερο στη ζωή από το να βοηθάς όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αποτελείς λαμπρό παράδειγμα για όλους μας. Και φυσικά για τους νέους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είσαι καλά. Πολλές επιτυχίες σου ευχόμαστε. Ελένα, σε ευχαριστήσουμε και σένα.